Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά να ευχηθώ και εγώ. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα να έχουμε και να ευχηθούμε ο εφιάλτης που ζει, η Φίλιος, να τελειώσει με τις λιγότερες ανθρώπινες δυνατές, με τις λιγότερες απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ δεν θα καθυστερήσω πολύ. 2-3 ερωτησούλες θέλω να κάνω τους αρμοδίους. Με πρώτη μου ερώτηση ότι στις 15-12 του 2020 υπογράφηκε ένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής από τον κύριο Δήμαρχο που αφορά συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών εγκαταστάσεων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εκεί είναι ένα ποσό της τάξης 1.854 ευρώ. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποιες εργασίες ήταν απαραίτητες να γίνουν πάνω σε αυτό το ποσό, αν αλλάξαμε τίποτα καινούρια μικρόφωνα, αλλάξαμε καλώδια και αν το ποσό αυτό υπήρχαν κάποιες προσφορές ή έγινε κάποια απευθείας ανάθεση. Και γιατί βλέπω ότι εδώ είναι μια εταιρεία δικαιούχος, λέει Power Events IKA. Ποια είναι αυτή η εταιρεία και πού εδρεύει, αν είναι από εδώ, από Λουτράκι, πού εδρεύει και αν όντως δόθηκαν προσφορές. Και βέβαια βλέπω ότι η ίδια εταιρεία παίρνει και τη ζωντανή βιντεοσκόπηση, αναμετάδοση και διαδικτυακή αρχιοθέτηση συνεδριάσεων, γιατί έχω ένα ένταλμα εδώ προχτές, 19-12, της τάξης του 496 ευρώ, περίπου. Και αυτό το δεύτερο χρηματικό ένταλμα θα το συνδέσω λίγο και με την απόφαση του Δημάρχου 10.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ που ανατέθηκε στους φίλους της μουσικής η εκτέλεση της υπηρεσίας διοργάνωσης βιντεοσκόπησης και αναμετάδοσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του 20. 2-3 ερωτήσεις θέλω εδώ να μου απαντήσετε. Πού εμπλέκεται σύμφωνα με την απόφαση του κύριου Δημάρχου οι τεχνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες δόμησης, πώς συμμετείχε στη βιντεοσκόπηση οι τεχνικές υπηρεσίες. Κάνανε κάποια έργα εκεί στο Αλεξάνδριο για να γίνουν οι βιντεοσκοπήσεις. Τι αφορούν αυτά τα χρήματα και ποιος πληρώνεται μέσα από τους φίλους της μουσικής που θα πάρουν αυτά τα χρήματα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ίσως θα μπορούσαμε με κάποιο άλλο τρόπο να κάνουμε τη βιντεοσκόπηση, δεδομένου ότι για την βιντεοσκόπηση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αναμετάδοση δίνουμε ένα ποσό γύρω στα 463 ευρώ, βλέπω. Τώρα, για να κάνουμε μια βιντεοσκόπηση της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας 10.000, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το ποσό. Να έχω κάποιες απαντήσεις. Θέλω να ρωτήσω ακόμα τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σακελαρίου, για ένα θέμα που είχα δείξει τις προάλλες για τα τηλεκπαίδευση των μαθητών, αν όντως έχουν λυθεί τα προβλήματα με τα τάμπλετ, αν έγινε η επικαιροποίηση από τους προϊσταμένους των σχολείων, από τους διευθυντές των σχολείων και αν υπάρχουν και άλλες ανάγκες, αν χρειαστεί να πάρουμε και άλλα τάμπλετ. Δεν έχω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Αν χρειαστεί, θα επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που ρώτησα εγώ, όσο αφορά για το Αλεξάνδριο, τα 10.000, όχι τα 8 που είπε ο Αντιδήμαρχος, εγώ ρώτησα ποιοι πληρώθηκαν από αυτά τα λεφτά, ποιος πήρε αυτά τα λεφτά. Και βέβαια, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο τώρα τι κάνουν οι όμοροι δήμοι. Γιατί συνέχεια όταν λέω κάτι ή όταν λέει το σώμα κάτι, ο άλλος δήμος έκανε αυτό, ο άλλος δήμος έκανε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι και ένας δήμος κάτω εκεί στην Ίδρα δεν ήθελε μία εκδήλωση, την πήραμε εμείς και την πληρώσαμε, να πούμε. Εντάξει. Μετά μας λέει ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Παπαθανασίου, ότι προάγεται πολιτισμό. Ναι, αυτό θέλουμε, να προάγεται και σε πολιτισμό. Αλλά θεωρώ ότι τι πολιτισμό δηλαδή μπορεί να προάγει ο κύριος Κοστάλας που μας είπατε. Μας λέτε φέραμε τον κύριο Κοστάλα, φέραμε το άλλο όνομα μου διαφεύγει, δεν ξέρω, αλλά τι πολιτισμό μπορεί να προάγει ο κύριος Κοστάλας. Τι είναι ιστορικός ο κύριος Κοστάλας. Και βέβαια ο πολιτισμός νομίζω μιας εκδήλωσης, κύριε Αντιδήμαρχε,
δεν είναι ποιοι θα παίξουν, δεν είναι ποιοι θα έρθουν, είναι τι θα παίξουν και ο πολιτισμός μιας εκδήλωσης είναι η ουσία της εκδήλωσης. Δηλαδή άμα την εκδήλωση την παρουσίασε, λέω ένα όνομα εγώ τώρα τυχαίο, η κυρία Αγγιώνη Ειρήνη που έχει παρουσιάσει ένα σωρό εκδηλώσεις, πάει να πει ότι δεν προάγουμε πολιτισμό, στερείται πολιτισμού η εκδήλωση, μη μας το θέτετε έτσι, επειδή ήρθαν κάποιοι και προάγουμε τον πολιτισμό εδώ χάμω και πληρώνουμε κιόλας, μη μας το λέτε έτσι. Όσο αφορά για το, επειδή άκουσα για τα χρήματα, για τα 10.000, μας λέτε δεν είναι πολλά, δεν είναι αρκετά. Δεν είναι και λίγα κύριοι, γιατί εγώ νομίζω ότι μπορεί αυτή η κάλυψη θα μπορούσε να γίνει και με τα μισά λεφτά και με περισσότερες κάμερες και με περισσότερες πλατφόρμες. Και βέβαια θεωρώ, και άκουσα τον κύριο Δήμαρχο τι μου είπε, θεωρώ και το ποσό 2.000 υπερβολικό για τη συντήρηση του μικροφωνικής κάτω στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Προσωπικά το θεωρώ υπερβολικό. Από εκεί και πέρα, εσείς κύριοι έχετε το μαχαίρι, εσείς έχετε το πεπόνι, κάνετε ό,τι θέλετε και όπως μας έχετε πει και μέσα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου τη συμπολίτευσης, δεν μας έχετε και ανάγκη. Ευχαριστώ. Έχουν περάσει στο παρελθόν πολλές δημοτικές αρχές και δεν έχουν πειράξει τα εργοστάσια νερού. Αρκεί τα εργοστάσια να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Κανένας δεν είχε αντίρρηση ποτέ. Κανένας δεν είχε τύχει να δημιουργήσει πρόβλημα. Όμως, πράγματι, έτσι όπως έχει έρθει το θέμα, δεν αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα. Και εδώ μιλάμε για το νερό του Λουτρακίου. Και μην μπει κάποιος αύριο μεθαύριο, γιατί ξέρετε, θα βγουν οι γνωστοί άγνωστοι και θα πούνε ότι ο λογοθέτης, ο Μουζάκης, ο Ζερβός δεν θέλουν τις επενδύσεις στον τόπο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εδώ το θέμα εστιάζεται στο πώς ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήρθε το θέμα εντελώς εραστεχνικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς μελέτες για επάρκειες και χωρίς πληρότητα. Και γι' αυτό το λόγο απέχω του θέματος και όχι ότι δεν θέλω με επενδύσεις στον τόπο. Ευχαριστώ. Ωραία.